Έχεις το λίγο αυτό το. Τα όστια. Ναι. Το πιο άθλητο όπλο στο παιχνίδι. Ρίχνει αυτό το. Αυτό που τρώνε οι καθολικοί αντί για λειτουργία. Αυτά τα πατατάκια. Τα ρίχνει κάτω, τα πατάνε οι εχθροί και παθαίνουν damage. Εντάξει. Πόσο πιο γελίο. Τώρα θα μου πεις εντάξει, έχει και άλλα γελία όπλα το παιχνίδι. Αυτό μας. Εδώ σου τις στήσανε καλά. Τσόντα, τσόντα. Σε καπάζω, σε καλά τις νυχθείδες. Ας τα να πάνε. Είδα το καινούργιο σου κούραμα και είπε να σου ευχηθεί. Γάμπη. Εδώ μεταμορφώθηκα σε λίγο γιατί είχε ένα ωραίο τρέξιμο εδώ λίγο. Κάνει πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ωραία, θα χρησιμοποιήσω την τηλεμεταφορά για να πάω στην Κατσίκα και από εκεί πέρα θα κατεβούμε κάτω στο ρολόι. Θέλω να κατεβώ στο ρολόι γιατί τα δύο δαχτυλίδια που πήραμε, το ένα από τον Εφιάλτη με την Βαμπύρισσα και το άλλο μας το έδωσε η Μαρία τώρα, γιατί έχουν και τα δύο δαχτυλίδια αυτά έχουν ένα inscription επάνω τους, μια περιγραφή, μια επιγραφή που αυτή η επιγραφή λέει στο ένα δαχτυλίδι wear clock. Wear tower και η άλλη λέει clock αχ δεν θυμάμαι in clock κάπως έτσι. Ναι, το ένα πρέπει να λέγεται in clock και το άλλο wear tower. Και αν συνδυάσεις βέβαια τις δύο επιγραφές μαζί βγαίνει η πρόταση wear in clock tower. Να το φορέσεις δηλαδή στο clock αλλά στο ρολόι. Και εντάξει είναι ένα από τα μυστικά του παιχνιδιού για να βρεις τι συμβαίνει πραγματικά με το παιχνίδι. Βάζουμε το gold ring που λέει wear clock και το silver ring που λέει in tower και γίνεται το εξής θαύμα. Συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Θα πάμε ένα ταξίδι στο κέντρο της. Εδώ χτυπάει 13 φορές και όχι 12 και ανοίγει το κάτω μέρος. Είναι η 13η ώρα. Ναι. Και ανοίγει το κάτω μέρος και μπορούμε να πάμε. Έχει εδώ ένα save και ένα life max up και ένα hard max up έτσι για να είσαι έτοιμος. Στο κάτω μέρος από εδώ το ασανσέρ που παίρνεις οδηγεί σε ένα δωμάτιο το οποίο θα έχουμε μια συνάντηση με την Μαρία. Αν ναι, να αλλάξω και την πανοπλία δεν θα την χρειαστούμε. Θα έχουμε μια ακόμα συνάντηση με την Μαρία η οποία στην θα μας δώσει εκδοσή και στην PSP εκδοσή αυτό κανονικά είναι ένα boss fight που ονομάζει την Μαρία η οποία για να αποδείξεις ότι είσαι αρκετά ισχυρός ώστε να σώσεις τον Ρίχτερ. Τι να αποδείξω άλλο κάτι. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά στην PlayStation έκδοση που αυτήν παίζουμε δεν είναι boss fight, είναι απλά διάλογος. That voice, Maria. I'm sorry, you were right. Maria. He has joined forces with the enemy. Η φωνή του Alucard είναι ο ηθοποιός δηλαδή που δίνει τη φωνή στον Alucard. Έχει δώσει και τη φωνή στο Light Warrior στο Dissidia. Και επίσης δίνει τη φωνή τους ως αφηγητής σε όλα τα Tekken από το Tekken 4 και μετά. Είναι ο ίδιος ηθοποιός. Αλλά εντάξει. Σου δίνει τα άγια γυαλιά. Μας δίνει αυτή τη συμβουλή ότι και καλά αν φορέσουμε αυτά τα γυαλιά μπορούμε να δούμε πέρα από σκοτεινές οφθαλμαπάτες. Και μαγείες. Και μαγείες. Η Μαρία μένει εδώ και μπορείς να την ξαναμιλήσεις νομίζω. Κάπως. Α, όχι, στο PSP γίνεται αυτό. Άμα κάνεις πάνω μπορείς να ξαναδείς τους διαλόγους που σου λέει, αυτά που έχει να σου πει δηλαδή. Και τώρα πάμε στο τελευταίο μέρος του κάστρο, το μόνο σημείο που δεν έχουμε πάει.
Άμα είναι να του δώσω εγώ ένα, άμα του λείπουνε. Εμπρός, εμπρός, καλέ μου λύκε. Ταν-ταρα, ταν-ταρα-ρα, ταν-ταρα. Αυτό το στουκ. Ναι, έχει πολύ γέλιο ρε, όταν... Ακούγεται και μπουφ, ξέρω. Γίνεται χαμός. Μοιάζω σαν να σπάνε τα όλα τα κόκαλά τους. Η βιβλιοθήκη ποιο είναι, το... όχι δεν είναι το φλουδί, νομίζω το επόμενο. Και πάμε να δείξουμε στο Ρίχτερ τι έχουμε στην τσέπη μας. Κάνω ένα save εδώ. Αντί να πας έτσι φορά τα κατάλληλα όπλα, φορά το dark. Αλλά δεν θέλω να το σκοτώσω. Θα το σκοτώσω για να δείξουμε τον τερματισμό. Μετά θα κάνω. Μετά θα το βάλω. Θα βάλω τα σωστά, τους σωστούς εξοπλισμούς. Ναι, γίνει γι' αυτό σκότωσε τον τερματισμό. Φορά το holy armor. Φοράμε εξοπλισμό. Όχι Holy Sword, αυτό δεν θα κάνει καθόλου damage. Mormegill, αυτό κάνει μεγάλο damage στον Richter. Την Alucard, την ασπίδα θα την κρατήσω. Πάλι την Alucard. Να βάλω την Alucard, να το σκοτώσω με τσίπικα. Όχι, όχι. Και την βγάλω την Alucard και βάλω την Holy Mail. Holy Mail, στον Alucard στο Holy Attack. Αυτή. Και πάμε να δούμε τι έχει ο Ρίχτερ. Είναι πολύ τρελό boss αν τον αφήσει λίγο έτσι να... Ναι, είναι ωραίος. Έχει επιθέσεις μανιακές. Δηλαδή γεμίζει όλη την οθόνη. Πάμε να δούμε. I've been waiting for you. I've been waiting for you too. Why is the Belmont planning? Φανταστείτε πόση ώρα περίμενα. Ακούστε λογική εδώ πέρα τώρα. Η Belmont, ο Ρίχτερ και καλά εδώ, λέει ότι φοβάται μην μείνει από δουλειά, ας πούμε. Αυτό είναι το... Ξεκινάει δυνατά. Αλλά εφόσον έχεις άμυνα... Δεν παθαίνω τίποτα από πρώτη. 245. Το ήταν. Με τη μία. Α, όχι, ναι, με τη μονή. Α, πέρασε στην τέτοια. Θα τον αφήσω λίγο, θα τον αφήσω λίγο, γιατί... Δεν λέει ο καημένος, με ένα χτύπημα να τον κάνω κοιμά. Κοιτάξτε τι κάνει, γεμίζει όλη την οθόνη με επιθέσεις, είναι έτσι. Αρκετά ενδιαφέρον boss. Χρησιμοποιεί item crashes. Η πλωτσιά δεν το χτυπάει. Με καράτες που το πόοο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 οoo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 
Και εδώ βλέπουμε τον κακό τερματισμό του παιχνιδιού. Και εδώ βλέπουμε το κλασικό βιντεάκι που βίντεο σε όλα τα Castlevania, όπου καταστρέφεται το Castlevania. Το ίδιο το κάστρο. Για μία ακόμη φορά. Μ' αρέσει που το κάστρο καταστρέφεται από φως. Ανάβει ο θεϊκός προ... Ανάβει ο θεϊκός προβολέας. Και το σκοτώνει το κάστρο κατά πάνω. Λες να είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε το κάστρο. Όχι να κάνω λόγο. Και τέλος πάντων το Black and Decker του Θεού σκούπισε το μέρος. Και δεν έμεινε. Έμεινε λίγο, άμα δεις στο τέλος δείχνει κάτι ερείπια, κάτι... Οι Thunderwater Caverns έχουν μείνει. Πλημμυρισμένα βέβαια. Όντως. So you made it. Και τώρα έμεινε η Μαρία με τον... Πώς είναι ο Ρίχτερ? Πώς είναι ο Ρίχτερ? Πριν τη μάθετε. Η τελευταία φορά που τον είδα ήταν αρκετά νεκρός. I see. Thank you for stopping. Είναι αλήθεια σου λέω, Μαρία, ήτανε τρελάκιας, γυάλιζε το μάτι του.
Μου επιτέθηκε, σου λέω. Not until I learn what caused me. He attacked me first. I understand. You will hear from my lawyer. I was in self-defense. I tell you. You as well, Alucard. Goodbye. Goodbye. Πάει ο Alucard να κλειστεί στον τάφο πάλι. Credits. Και αυτό ήταν. Τώρα θα ξαναφορτώσω το παιχνίδι. Παίξε με το σήμα. Παίξε κάτω. Ναι, είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό παλιά όταν ήμασταν μικροί. Παίζαμε. Μπορούσαμε να... Ναι, παίζαμε με το σήμα σαν τους χαζούς. Τώρα θα κάνουμε, θα παραλάβουμε τη μάχη με τον Richter, αλλά with a twist. Θα κάνω equip τα holy glasses. Κύριε Αποσύρια, έχουν μόνο ένα. Ναι, είναι για να τα κρατάς με τα χέρια. Τα κρατάει ο Alucard όταν παλεύει, την ώρα παλεύει. Και τώρα θα μπορούμε να δούμε μέσα από κατάρες, υποτίθεται. Και θα δούμε ότι ο Σαφ τελικά ελέγχει τον Richter. Ούψ. Με μια πράσινη σφαίρα που επιπλέει πάνω από το κεφάλι του. Εωρείται μάλλον πάνω από το κεφάλι του. Έχει η διάλογη, τα είδαμε. Πρέπει κάτι να αλλάξει στο Matrix, γιατί αυτό το έχω ξαναδεί αυτό το σημείο. Μπορείς να το σκυπάρεις για όλο. Για έχετε πίσω τώρα πάνω. Να τι αλλάξανε στο Matrix, φαίνεται μια πράσινη σφαίρα πάνω από το κεφάλι του Richter. Κάτσε να μην το σκοτώσει. Σκότωσέ το, γιατί θα το σκοτώσει το σπαθί σου. Ξέρει που να βαράει το σπαθί. Δεν έχει damage σφαίρα, το έχει κάποια συγκεκριμένα hit. Να τους ο γύφτος, εμφανίστηκε. Αυτός τα κάνει εδώ, τον είχα δει ένα αρχή, δεν ήξερα. Έχει κουλό πατά. Έχει ωραία φωνή. Κάνει κι αυτός κάτι περίεργο. Αυτός είναι το πιο εύκολο boss στο παιχνίδι. Αυτός πραγματικά είναι γελίο boss. Δηλαδή για πρώτο τελευταίο boss. Τι γίνεται, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι θα γίνει, το ξέρω, το νιώθω. Τι λες να γίνει. Θες να βγει ένα ανάποδο κάστρο. Η πλάκα είναι ότι το τελευταίο πράγμα που περιμένει κανείς να δει σε αυτό το παιχνίδι είναι να βγει ένα ανάποδο κάστρο από το πάνω μέρος του ουρανού. The plot thickens. Αμα τι the plot thickens. Έβγαλε τα μεγάλα μέσα ο Shaft. Κυματιστώ now loading. No. What have I done? What have I done? Μόνο σκότωσες μερικά εκατομμύρια ανθρώπους. Alucard. Τότε που νιούκαλες στην Ιαπωνία. Trevor Belmont. That was over 300 years ago. No time. That was 300 years ago. Πόσο με κάνεις, Alucard. Yes. Δεν δείχνεις πάνω από 25. Ha! Maria, take Richter and leave here. Τον έχουν double team τώρα, τον έχουν σε κέντρο που λένε ότι η πλάκα είναι ότι δεν πάνε και οι δύο σε ένα σημείο να του μιλήσουν. Πρέπει να γυρίζει ο Alucard δεξιά αριστερά για να του μιλάει. Ωραίο artwork πίσω. Μας δείχνει ότι είτε το δεις από την καλή είτε το δεις από την ανάποδη. Υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος.